Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, παρακαλώ πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Subscribe δηλαδή. Πάμε πίσω, πάμε πίσω. Ένα κάτι τέτοιο φοβόμουν. Εντάξει, δεν πειράζει τουλάχιστον. Αν έβγαινε σε κανένα κεντρικό, οκ, αλλά τώρα συνεχίζει έτσι ο δρόμος και είναι λίγο τρομακτικά εδώ. Γεια χαρά! Γεια χαρά! Λοιπόν, να σας πω πού είμαστε. Ήμασταν στην Κατερίνη και βάλαμε το GPS να μας πάει προς το Δίον και μας πήγε από επαρχιακό δρόμο, πιο επαρχιακό δεν γίνεται, και έχουμε μπλέξει εδώ πέρα μέσα στα χωράφια, δεν ξέρω πώς το διάολο. Πώς συνήθως γίνεται αυτό. Και η νυχτερίδα περνάει. Και το θέμα είναι ότι μπλέξαμε πάλι και ξαναγυρίζουμε προς Κατερίνη, γιατί εδώ πέρα θα μας φάνε τα τσακάλια. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουμε κάθε φορά, ενώ είμαστε σε ένα κεντρικό δρόμο πολύ συχνά στο μεγάλο, ξαφνικά μπλέκουμε μέσα σε χωματόδρομο. Και επιτέλους βγήκαμε από τα χωράφια και έχουμε μπει σε πιο κεντρικό δρόμο. Είμαστε κοντά στο αρχαίο Δίον, στην είσοδο. Και τώρα καθίσαμε λίγο να φάμε. Μεσημεριανό. Μεσημεριανό, η ώρα 11 το βράδυ. Συγγνώμη. Έχει ένα κουνούπι, πρέπει να το σκότωσες. Έλα ρε, αλήθεια. Όχι, γάμο το μου ξέφυγε. Αχ, όχι, το σκότωσα. Καημένο. Να μην. Και να σας δείξω τι έχουμε για φαγητό. Ντολμαδάκια ή σαρμαδάκια, δεν ξέρω πώς το λέει ο καθένας. Που τα έκανε η μανούλα μου. Ωραιότατα. Έχουμε φετούλα. Και έχουμε και δύο ντοματούλες εδώ, τις οποίες βαριόμαστε να τις κόψουμε. Το ντολμαδάκι της μάνας μου είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, άκου. Δεν είναι για τη μήνυση. Έχω κάνει κάτι χρόνια μέσα για διάφορα. Δεν έχω 3 μήνες που βγήκα. Όσο καιρό είμαι εδώ. Όλα γι' αυτόν γίνονται. Άμα τον εστριμώξεις... τελειώνει το παιχνίδι. Κάπου χάθηκε αυτό και από τότε δεν αξιώθηκα. Τσαμπουκάδες με τα πρόβατα, ε! Η ώρα κοντεύει μία. Έλα ρε, πήγε τόσο. Και ενώ προσπαθούμε να χωνέψουμε τους σαρμάδες, κάνουμε μία βόλτα στο χωριό. Να και το μουσείο. Απόψε ήρθαμε να κοιμηθούμε στο Δίον για να μπορέσουμε αύριο πρωί πριν να σηκωθούμε και να επισκεπτούμε το αρχαίο Δίον, την αρχαία πόλη και βέβαια το μουσείο. Τώρα επικρατεί μια νέκρα. Εμείς κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα. Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Στα σκοτάδια. Στα σκοτάδια. Αυτά είναι ακτινίδια.
Και ναι, φτάσαμε στο τέλος του χωριού. Έλα ρε, ναι. Τι είναι. Έχουμε επιλέξει εδώ να κοιμηθούμε σε ένα σημείο κοντά στο μουσείο. Η ώρα είναι 2:30. Και είμαστε λίγο κουρασμένοι. Αχ, αυτή είναι πλήν, ωραία, καθαρή είναι. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Η ώρα πήγε 3, πρέπει να κοιμηθούμε. Κλείσουμε και τα φώτα. Θα ακούγονται τα σκυλιά το βράδυ. Καληνύχτα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού πάρκου. Είναι πολύ ωραίο και σαν φύση. Και welcome to the theater. Το εισιτήριο της εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο, το οποίο περιλαμβάνει στην τιμή και την είσοδο στο μουσείο, το οποίο βρίσκεται πιο πάνω, θα πάμε αργότερα, μας κόστησε 8 ευρώ το άτομο. Εντάξει, καλή τιμή νομίζω για τόσο μεγάλο αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Και ναι. Το μουσείο. Εδώ οι πάπιες μάλλον μας ζητάνε να φάνε, δεν είμαι σίγουρος. Θες να φας, παιδί μου? Είναι να μην περίμενε σε αυτήν. Δες τι κάνει. Θέατρο, στην πόλη ή στο ιερό της Ίσιδας? Εσύ που λες. Στο ιερό της Ίσιδας και προς την πόλη. Πάμε. Το Δίον ήταν μια πολύ σημαντική πόλη για τους Μακεδόνες. Ήταν αφιερωμένο στον Θεό Δία και στο Δωδεκάθεο. Ήταν η ιερή πόλη των Μακεδόνων. Βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου. Το μνημείο αυτό με τις ασπίδες το αφιέρωσε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν νίκησε τους Πέρσες στο Γρανικό ποταμό. Είναι στον κεντρικό δρόμο της πόλης, ώστε να το βλέπουν οι περαστικοί συνέχεια. Και για να θυμούνται. Να θυμούνται τη νίκη. Το Δίον ήταν τόσο σημαντική πόλη για τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος θεώρησε απαραίτητο πριν ξεκινήσει την εκστρατεία στην Ασία να έρθει εδώ, να επικαλεστεί τους θεούς, τον Δία, να κάνει θυσίες για να εξασφαλίσει την επιτυχία της εκστρατείας. Και βέβαια, όπως μας δίδαξε και η ιστορία, έκανε καλά που ήρθε εδώ, Έλσα. Εννοείται, γιατί αργότερα αποδείχθηκε ότι οι προσευχές του εισακούστηκαν. Καλά τα λες. Αυτό πίσω μου είναι το οδείο της πόλης. Ήταν μια κλειστή αίθουσα και εδώ έπαιζαν μουσική, κάνανε εκμάθηση μουσικών οργάνων, πολύ μπροστά. Βρισκόμαστε στον χώρο των λουτρών, έχει πολύ ωραία ψηφιδωτά εδώ. Εδώ κάναν τον μπανάκι τους. Στο Δίον επίσης, ο Φίλιππος ο Β', ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διοργάνωσε μια μεγάλη γιορτή για να πανηγυρίσει τη νίκη του και την ισοπαίδωση της Ολύνθου, της πόλης της Χαλκιδικής. Το έχουμε και σε βιντεάκι, μπορείτε να το δείτε.
Βρισκόμαστε στην έπαυλη του Διονύσου. Εδώ υπήρχε ένα συγκρότημα, το οποίο αποτελούταν από κατοικίες, από μικρά μαγαζιά, από μια μεγάλη αίθουσα συμποσίων, ένα λουτρό και βιβλιοθήκη. Αυτό πίσω μας είναι η αίθουσα του συμποσίου. Στο δάπεδο βρισκόταν ένα πάρα πολύ όμορφο ψηφίδωτο, το οποίο τώρα έχει αποσπαστεί και βρίσκεται στο μουσείο. Θα το δούμε αργότερα. Σε όλη την περιοχή του αρχαιολογικού χώρου έχει πολλές πηγές, νερά. Καβούρια. Και επίσης, ναι, έχει παντού τρύπες και φωλιάζουν μέσα καβουράκια. Καβούρια. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, το έδαφος είναι γεμάτο με τρύπες από καβούρια. Έχουμε συναντήσει πολλά. Να το καβουράκι. Παντού έχει καβουρότρυπες, καβουράκια παντού, παντού. Γι' αυτό προσέχετε που πατάτε. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι πάρα πολύ όμορφος και πεντακάθαρος, είναι πολύ προσεγμένος. Έχει παντού νερά, έχει ωραία φύση. Είναι πολύ όμορφα. Και αυτό εδώ είναι το ιερό της Ίσιδος. Μια θεά που ήρθε από την Αίγυπτο. Ήταν αιγυπτιακής καταγωγής και λατρευόταν εδώ. Ο διάδρομος στο κέντρο του ναού συμβολίζει τον ποταμό Νείλο προς τιμήν της Αιγύπτου. Είναι λίγο σαν τη ζούγκλα εδώ μέσα, αλλά είναι όμορφα. Έχω χάσει κάπου την Έλσα, δεν ξέρω που έστριψε από άλλο διάδρομο και χαθήκαμε. Αυτός πίσω μου ήταν ο ιερός ναός του Ολυμπίου Διός. Ήταν ίσως το πιο ιερό σημείο σε όλη τη χώρα. Εδώ έρχονταν βασιλιάδες να επικαλεστούν για ευημερία, να κάνουν θυσίες. Σε αυτό εδώ το σημείο ο Μέγας Αλέξανδρος θυσίασε ταύρους και επικαλέστηκε την βοήθεια του ύψιστου Δία πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του στην Ασία για να έχει μια σίγουρη επιτυχία. Και μάλλον το κατάφερε. Πάντως ο χώρος είναι πολύ μεγάλος, πρέπει να αφιερώσει τουλάχιστον 4 ώρες περίπου, ίσως και παραπάνω, για να το δεις καλά. Ακόμα δεν έχουμε πάει στο μουσείο. Στο βάθος επιβλητικός στέκεται και ο Όλυμπος. Η κορυφή έχει χαθεί κάπου μέσα στα σύννεφα, κάπου εκεί είναι και ο Δίας και μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Μόλις βρήκα και το Ελσάκο, ήταν στο θέατρο το Ελληνιστικό. Δεν σε έχει θιάφι για φίδια. Τι έχει? Θιάφι για τα φίδια, αυτό είναι το τίτλο. Εδώ βλέπουμε το δέρμα από ένα φίδι. Άλλαξε κοστούμι που λένε. Ένα-δύο. Εδώ η ακουστική είναι έξω πραγματική.
Ό,τι είχε να κάνει με καλοπέραση και θέαμα, ήμασταν πάρα πολύ μπροστά. Λένε ότι σε αυτό εδώ το θέατρο ο Ευρυπίδης παρουσίασε το έργο του Βάκχες. Τραγικό. Και προχωράμε προς το αυτοκίνητο για να πάμε να επισκεπτούμε και το μουσείο, το οποίο βρίσκεται εκτός αρχαιολογικού χώρου. Έχουμε ράδι στα μάξι. Εδώ βλέπουμε μια παιδική πρωτομή, είναι σχεδόν ζωντανή. Αυτή είναι η αρχαία υδραυλής, είναι ένα μουσικό όργανο, λειτουργούσε με νερό. Το έλθεν το ψηφίδωτο που βρισκόταν στο πάτωμα του συμποσίου. Ωραία. Στην έπαυλη του Διονύσου. Είναι τεράστιο. Το μεταφέρουν από εκεί εδώ, φαντάζομαι, με πάρα πολύ προσοχή και κόπο. Έλσα. Λυσάκο, τέλος τα αρχαία για σήμερα. Και κλασικά το βίντεο θα κλείσει με ένα ταβερνάκι εδώ δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, δίπλα στο αρχαίο Δίον. Μπιφτσεκάρα εδώ γεμιστή. Κοιτάξτε τι ωραία με κασέρι. Να λιώνει το κασέρι μέσα. Χωριάτικη, τζατζικάκι κλασικά. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, παρακαλώ πολύ κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Subscribe δηλαδή.